Πάμε στην αίθουσα Σύνταξη και την Κλειό Νικολάου, καθώς στο γειτονικό Βέλγιο οι αρχές βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή και ανακοίνωσαν και συλλήψεις με την υποψία τρομοκρατίας. Ενώ σε μεγάλη κινητοποίηση είναι και οι γερμανικές αρχές, Κλειό. Ακριβώς, για τους φόβους βεβαίως κάποιου χτυπήματος. Ωστόσο, να πούμε, Σοφία, ότι δεν υπάρχει ακόμα κάποιο συσχετισμό. Όμως, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σύμφωνα με βελγικά μέσα ενημέρωσης, η τοπική αστυνομία έκανε εφόδους σε 14 σπίτια στο πλαίσιο ερευνών για τρομοκρατία. Η εισαγγελία τόνισε ότι 7 άτομα προσήχθησαν για ανάκριση, όμως ακόμα δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Οι έρευνες έγιναν σε σπίτια στις πόλεις Αμβέρσα, Λιέγη και Γάνδη, αλλά και στην περιοχή των Βρυξελών. Επίσης, οι βελγικές αρχές δεν έχουν συνδέσει, τουλάχιστον μέχρι ώρα, τις προσαγωγές με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ενώ συλλήψεις έγιναν και στην Ολλανδία, σύμφωνα με τοπικά δίκτυα ανθρώπων οι οποίοι σχετίζονται με χημικές ουσίες για παρασκευή εκρηκτικών. Τώρα στη Γερμανία οι ομοσπονδιακές αρχές ανακοίνωσαν συλλήψεις 2 Ρώσων πολιτών, ενώ γενικά υπάρχει κινητοποίηση, όπως είπες, και στις τρεις χώρες για το φόβο για το ενδεχόμενο κάποιου χτυπήματος, χωρίς όμως να λένε ότι όλες αυτές οι συλλήψεις έχουν οποιαδήποτε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που ξεκινούν στο Παρίσι τις επόμενες ώρες, Σοφία.